Στα τα καλά. Ακριβώς. Μετά το νησί που έκανε, γνώρισα τεράστια επιτυχία από τον κόσμο, που ήταν μια παραγωγή πάρα πολύ πλούσια, ιδιαίτερη, ξεχωριστή. Ήταν πιο δύσκολο για σας να επιλέξετε, ή θα είναι πιο δύσκολο για σας να επιλέξετε τον επόμενο ρόλο τηλεοπτικά? Ή το θέατρο νομίζω ότι είναι διαφορετικό πράγμα από την τηλεόραση. Μπορεί και να κάνω λάθος. Έχω κάνει τηλεόραση αρκετή. Έχω δουλέψει αρκετά στη τηλεόραση. Δεν νομίζω, δηλαδή δεν βάζω ένα ορόσημο ότι είναι το νησί και ότι δεν είναι το νησί, εγώ δεν το κάνω. Αστεία πράγματα. Μα απλά... δεν νομίζω να ξαναγίνει και ποτέ νησί. Ναι, ήταν όμως και μια τέτοια παραγωγή που είναι δύσκολο ανεβάζει πια και... να... Ανεβάζει τον πύχη. Με τις οικονομικές συνθήκες δηλαδή. Όχι ότι δεν υπάρχουν δημιουργοί που θα μπορούσαν να ξανακάνουν τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχουν τα χρήματα για τον μπάτζετ. Παιδιά, υπάρχει ο ίδιος δημιουργός που έκανε την καινούργια δουλειά που είναι εξαιρετική. Τη λέξη που δεν λες. Βεβαίως, ξέρετε κάτι. Δεν είναι μόνο η παραγωγή, είναι και οι άνθρωποι που κάνουν τις δουλειές. Τώρα, ο Παπαδουλέκης, για παράδειγμα, είναι ένας σκηνοθέτης υψηλών απαιτήσεων, υψηλών προδιαγραφών, που αυτά τα πράγματα που παίρνει πάνω του, εγώ αυτό τουλάχιστον ξέρω. Βάζει τη σφραγίδα. Βάζει τη σφραγίδα του με την ποιότητα και την ευθύνη και την αγάπη και τη δουλειά. Γιατί ξέρετε, το νησί δεν έγινε μόνο λόγω παραγωγής, έγινε και λόγω ανθρώπων. Και ένας βασικός συντελεστής και παράγοντας του αποτελέσματος αυτής της δουλειάς, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι ο Παπαδουλάκης. Mm-hmm. Δηλαδή, ο άνθρωπος που δεν περνάει τίποτα εύκολα, που ξαναπερνάει για δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη. Όπως φυσικά και η Μιρέλα, έτσι, η Παπαοικονόμου. Ναι, ναι, που είχε γράψει το. Γιατί κείμενο. Δεν έγραψε απλώς. Η Μιρέλα ήταν παρόν για πρώτη φορά. Ο σενεογράφος ήταν παρόν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Α, αυτό δεν το γνώριζα. Βέβαια. Όχι μόνο αυτό, έγραφε. Ήξερα δηλαδή, για τη Βικτόρια Χίσλοπ ότι. Και η Χίσλοπ ήταν παρούσα. Έρθει με κάποιο και τρόπο. Και η Χίσλοπ ήταν σχεδόν παρούσα σε όλα τα γυρίσματα. Μάλιστα. Γραφόταν μια σκηνή, πεζότανε και ο Παπαδουλίκης έλεγε λοιπόν: αυτή η σκηνή δεν είναι καλά. Κάτι δεν μ' αρέσει. Ναι. Πήγαινε ξαναγράφτη. Πήγαινε η Μιρέλα το βράδυ το δωμάτιο και ξανάγραφε σκηνές για την επόμενη το πρωί. Και το ξανά. Θα σα πω ένα μόνο παράδειγμα, έτσι για να μην σα ταλαιπωρήσω πολύ. Όχι, είναι συγκλονιστικό. Θα σα πω ένα μόνο. Ξέρετε ποιο σενάριο, ποιο draft παίξαμε? Ποιο? Το 12ο. Δηλαδή το σενάριο γράφτηκε 12 φορές. Και παίζατε τα 11 προηγούμενα όχι, μέχρι να τα αποκλείσετε. Όχι, δηλαδή όχι, παίζατε κάποιες σκηνές. Όχι, όχι, α, τις διάβαζε ο δημιουργός, ο κ. Παπαδουλάκης δηλαδή. Και εμείς και ο δημιουργός. Δηλαδή θέλω να πω ότι... Στέλιο, κάτσε για να το καταλάβουμε. Κάνατε πρόβα ένα draft. Έβλεπε ο Παπαδουλάκης ότι δεν προκύπτει δεν όπως το σκηνή, θέλει. Ξαναγράφτη. Εν τω μεταξύ κάναμε εμείς άλλες σκηνές. Μια εβδομάδα γραφόταν δύο σκηνές. Και στο τέλος γυριζόταν μια άλλη βερσιόν της τελευταίας σκηνής, για παράδειγμα. Ναι. Γι' αυτό και συγχρόνως θα σας πω και ένα άλλο πρωτότυπο που δεν έχει ξαναγίνει. Mm-hmm. Εμείς στο νησί είχαμε ένα live draft, δηλαδή ένα ζωντανό, εκείνη την ώρα που κάναμε εμείς γύρισμα, ένα εργαστήριο που παράλληλα γινόταν μοντάζ. Αυτό που λέμε το γρήγορο, για να ταιριάξουν όλα και από όχι ρεπεράς δηλαδή, όχι. Ενώ να κολλάνε όλα. Κάνουμε γύρισμα ναι. Και την ίδια ώρα η προηγούμενη σκηνή που έχουμε γυρίσει μοντάρεται πρόχειρα για να τη δει ο σκηνοθέτης πριν τελειώσει η επόμενη σκηνή. Για να δει αν ταιριάζει. Αν κολλάει για το επόμενο για να μπορεί να την ξαναγυρίσει την ίδια μέρα. Όπω. Εντάξει, γίνεται... δεν ήταν τυχαία η επιτυχία και όχι, το επίπεδο της δουλειάς και το αποτελέσματος. Αυτό λέω ότι οικονομικά πια δεν όχι. Μπορεί η τηλεόραση να υποστηρίξει κάτι τέτοιο. Όχι, δεν μπορεί. Ήταν πολλά τα χρήματα. Όλα. Μα ρωτήσετε το δικό σας, τον ναι. Κώστα, που βοήθησε πολύ. Ναι. Ο Κώστας έχει συμμετάσχει και σε... Τότε ήταν διευθυντής παραγωγής, νομίζω. Βεβαίως, έχει συμμετάσχει ο φίλος μου ο Κώστας και σε μια ανέλγηση βάρκας. Μας βούλιαξε η βάρκα, την πήρανε τα κύματα. Λοιπόν, τη βάρκα του Γιώργη. Και μπήκαμε όλοι χειμώνα μέσα στο νερό και τραβάμε τη βάρκα, τη βγάλαμε από τα βράχια. Γι' αυτό διάλεξε δουλειά γραφείου. Σου λέει, τραβάω βάρκες να κάνω δικέφαλο και πλάτες. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να πούμε και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα και να παίξουμε και το παιχνίδι με τις ερωτήσεις μας, που νομίζω ότι θα μας δώσουν και άλλη αφορμή για κουβέντα.